Καλησπέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο βίντεο με Hero Zero στο GR18 μετά από 2 μέρες νομίζω. Sorry που δεν έχω ανεβάσει για τέτοιο χρονικό διάστημα, απλά έχω και κάτι μαθήματα ακόμα, δεν έχουμε τελειώσει με το σχολείο και το φροντιστήριο, αυτά τα με τα ίντερνετ που κάνεις τέλος πάντων και γάλα. Και γι' αυτό δεν είχα χρόνο να κάνω βίντεο, οπότε σήμερα τελειώσανε, έχουμε την άλλη εβδομάδα τώρα, οπότε είπα να κάνω ένα βίντεο. Οπότε αυτά, πάμε στο παιχνίδι. Είμαι 137 level όπως βλέπετε, αρκετά χαμηλά με σχέση με τους άλλους στην εκατοντάδα, ξέρω εγώ, σε levels. Εντάξει, το pet μου 30 level, όπως βλέπετε εδώ το κουνελάκι το έχω κάνει εδώ και καιρό. Τηλεφώνημα έκτακτης ανάγκης εδώ πέρα είναι αυτά δύο που είναι 4 ημέρες που κερδίζω αρκετή εμπειρία, θα ανέβει αρκετά σε επίπεδο. Οπότε ναι, πάμε να δούμε εδώ πόσους πόντους έχω στο σκαθάρι. Έχω 131, έτσι λίγο ακόμα θέλω να πάρω τις 10 δεξιότητες. Όλα κομπλέ, εντάξει, έχουμε το μισό σχεδόν ακόμα. Εντάξει, προσπαθούμε. Ενέργεια έχω τελειώσει, δεν έχω κάτι άλλο. Τα έχω τελειώσει όλα σήμερα. Νωρίς κιόλας. Αυτά έχω 28 τέτοιων ανταμοιβές που είναι όλα με αντικείμενα. Οπότε έχω να δώσω πράγμα τώρα σε αυτό το χειροκόν που έρχεται. Οπότε όλα κομπλέ, όπως βλέπετε 58 donut με 5 εκατομμύρια και κάτι. Είχα 60 αλλά χάλασα 2 πριν για το κακοποιό, απλά επειδή είχα 49 επιθέσεις το κακοποιό έπρεπε να τις κάνω 50 και δώσα 2 donuts. Αυτά ναι, έχω γεμίσει εδώ την αποθήκη μου όπως βλέπετε, έχω αρκετά χρυσά, έχω και αρκετά επικά. Μου είχε πει ένα στο σχόλιο ότι τώρα τα επικά μετράνε από 3. Τώρα δεν κατάλαβα άμα το σπάνιο μετράει παραπάνω από το επικό ή απλά τα κατεβάσανε πιο κάτω. Όποιος ξέρει ας μου στείλει, ας μου γράψει κάτω στα comments άμα έπεσαν απλά οι πόντοι ή απλά ανέβηκε το σπάνιο από το επικό. Ωραία, λοιπόν, κολλάει λίγο, είμαι από κινητό, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό τώρα. Τι άλλο εδώ πέρα, έχουμε μονομαχίες εδώ, τις έχω συμπληρώσει. Κερδίζαμε και 3 ντόνατ εδώ πέρα. Είχα και από την κρυψώνα άλλα 3 ντόνατ, 6 πήρα σήμερα. Μέσα σε μία μέρα μάζεψα 25 ντόνατ από το καρναβάλι, από αυτό το event τέλος πάντων, από αυτά τα 3 ντόνατ, από την κρυψώνα και την προηγούμενη μέρα. Οπότε ναι, εδώ πέρα όπως βλέπετε είμαι πρωταθλητής 2 νομίζω λέγεται, ναι. Κομπλέ, τα έχω συμπληρώσει εδώ τις 20 επιθέσεις. Αυτά τα έχω κάνει πάντα από την πρώτη μέρα που άρχισα το παιχνίδι, δεν έχω χάσει καμία από αυτά. Τα έχω κάνει πάντα 50 στα 50, πάντα στα 20 στα 20. Εντάξει, πιστεύω ότι θα πάει καλά. Εδώ προπόνηση δεν έχω τίποτα. Έτσι, ούτε κατορθώματα, ούτε από κάπου αλλού, ούτε εδώ τροποποίησεις δεν έχω. Τα έχω κάνει όλα. Εδώ είναι το αντικείμενο, περιμένω για το χειρόκο. Ναι, όπως είπαμε, προπόνηση δεν έχω. Πάμε στην κρυψώνα εδώ πέρα να πάρουμε αυτά που μας περιμένουν. Εντάξει, δεν έχω φτιάξει και πολλά πράγματα. Ας κάνουμε μερικές επιθέσεις με τα 4 ρομπότ που έχουμε. Πρέπει να φτιάξω και το ρομπότ σιγά σιγά επειδή μπορεί να έρθει και το Hero Call με τα ρομπότ και δεν θα έχω ρομπότ και θα έχουμε πρόβλημα μετά, θα μείνω αρκετά πίσω, οπότε πρέπει να κάνω κάτι και με τα ρομπότ. Οπότε ναι, κάναμε τις επιθέσεις μας. Sorry που δεν είχε ήχο το παιχνίδι, απλά το έχω κατεβάσει λίγο γιατί νομίζω εντάξει δεν είναι και τόσο ωραία το να ακούς κάθε μέρα που το ακούτε κάθε μέρα τον ήχο, οπότε να ακούτε εμένα καλύτερα πιστεύω είναι καλύτερα. Ναι, 34 θέσεις σε τιμή κρυψώνας, πολύ ωραία, σε επέκταση ήταμε πολύ χάλια, 513, μεγάλη διαφορά. Αλλά εντάξει, τιμή πιστεύω είναι λίγο, βασικά δεν έχει σημασία, δεν κερδίζεις κάτι, οπότε τέλος πάντων πολύ καλά είμαι σε τιμή πιστεύω. Εδώ πέρα μου είχε πει κάποιος για το εργαστήριο, ότι να μην κάνω επειδή δεν έχω χώρο. Καλά, το εργαστήριο εγώ το κάνω επειδή σε αυτά που είναι ελεύθερα το βάζω κατευθείαν. Δεν ξέρω τώρα γιατί μου το πει κάποιος, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά εντάξει, τι άλλο τώρα. Εδώ η ομάδα Greek Legends ξανά επανήλθε κάπως με μικρά levels, αλλά ανεβαίνουμε γρήγορα. Έχουμε τα ανησυχητικά μας εδώ τα δύο αυτά που τελειώνει, το ένα αύριο και το άλλο μεθαύριο νομίζω. Ναι. Είμαστε 51 θέση. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά από την 52, αλλά εντάξει, προσπαθούμε να τη κρατήσουμε. Έχει μείνει ένας κακός ακόμα που είναι αύριο στις 5 η ώρα. Τώρα δεν ξέρω πότε βλέπετε το βίντεο. Μπορεί να το ανεβάσω αύριο και σήμερα. Οπότε ναι,
Έχει μείνει ένα κακό να δούμε άμα θα χρατήσουμε την 51 θέση. Βασικά από τη μία το ίδιο είναι, την 51 θέση, την 54, τα ίδια πράγματα θα πάρει σε 11 βαθμούς, οπότε δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Καλύτερα να το πάμε στο solo hero con παρά για την ομάδα. Εδώ είχαμε πάρει μια φορά δύο τρόπαια, τα χάσαμε όμως. Εντάξει, δεν πειράζει. 43% επέκταση έχουμε. Έχουμε βάλει κάποια donuts. Εγώ προσωπικά έβαλα 375 donuts, 3 πεντάρες δηλαδή. Έφτιαχνα και από έναν παίχτη για να βάλει 125. Αυτό που κάνανε, που κάνουν μερικοί, έκανα. Δεν θα βάλω άλλα γιατί δεν αξίζει. Και επειδή τα έβαλα αυτά, επειδή δεν θα αλλάξω ομάδα, θα μείνω σε αυτή που είμαι, ό,τι και αν γίνει. Και μόνος μου να μείνω, σε αυτή θα μείνω. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει και λόγος να φύγω από την ομάδα αφού έχω βάλει τα λεφτά. Οπότε ναι, και είπα από το να είναι τέρμα κάτω σε επέκταση, να μην είναι υψηλά, να την ανεβάσω λίγο. Από το να είναι χαμηλά και να με βοηθήσει λίγο. Οπότε ναι, 4 ντόνατ έχουμε αυτή τη στιγμή. Αύριο θα νικήσουμε και, και την συμμορία, θα πάρουμε ένα βαθμό επέκταση. Λέω να το βάλω εδώ πέρα στην δημοτικότητα, σαν το πάω 26, εκεί πιστεύω ότι αξίζει περισσότερο. Οπότε ναι, 15 άτομα. Έχει βάλει και μερικά ο Jim. Είχε βάλει, δεν θυμάμαι πόσα, 7 νομίζω είχε βάλει, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πάμε να δείξουμε τους παίχτες. Ο Κρίσπερ, εδώ που το έχει παρατήσει, δεν ξέρω γιατί το έχει παρατήσει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πεντάρει κανείς σχετικά σχεδόν όλα, εκτός από το τελευταίο που δεν έχει βάλει. Πυράβλους δεν έχει. Άμα βλέπεις το βίντεο, φίλε, βάλε. Έχει 20 το pet του, εντάξει. Καλά τα skill σου, πολύ ωραίος. Συνέχισε έτσι. Πάμε στον The Killer. 69 level, πεντάρει κανείς σχετικά όλα. Πυράβλους έχει. Έχει το pet The Killer Junior, νομίζω. Γι' αυτό το βάλε. Άλλο ένα level για την πρώτη δεξιότητα του σκύλου του. Κοντεύει τα 70 level, αρκετά καλά skills, πολύ καλή προσπάθεια, πολύ ωραίος, έχει ανέβει και αρκετά, δεν παίζει πολύ καιρό. Πάμε στο Jackson 1-2-3 που είναι 63 level, 50 άρικα ανησυχητικά μόνο το πρώτο, τα άλλα δύο είναι 25 άρικα, κομπλέ. Πυράβλους έχει τους καλούς, έχει το pet 4 level, το Rambo, πολύ ωραίος, 63 level, πολύ καλά skills, συνέχισε έτσι φίλε, καλή προσπάθεια. Πάμε στο Panos 258 που είναι 59 level, 50 άρικα ανησυχητικό μόνο των αποστολών, πυράβλους δεν έχει, άμα έχεις βάλει στις μάχες τουλάχιστον. Εντάξει, καλά είναι τα σκύλ σου, πολύ ωραία. Θα μπορούσα να τα λίγο καλύτερα, αλλά καλά τα πας. Πάμε στο Gym 445, 445, sorry. Πεντάρικα στην καλά, έχει πυράβλους, ωραίος. Αρκετά καλά σκύλ για το level σου, πολύ ωραίος, συνέχισε έτσι φίλε, είσαι πολύ καλός. Πάμε στον Parkas 1. Που είναι 58 level, 50 αργανιστικά όλα, ούτε αυτός έχει πυράβλους, ελπίζω να βάζει τις μάχες. Πάρα πολύ καλά skills και εσύ για το level σου, συνέχισε έτσι, πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε στον Lumilion, 55 level, 25 αργανιστικά όλα, πυράβλους έχει, πολύ ωραίος. 55 level, καλά τα skills σου, θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερα, αλλά εντάξει, καλά είσαι για το επίπεδο σου. Πάμε στον Leon, που είναι 54 level, 50 αργανιστικά όλα, πολύ ωραίος. Έχει και πυράβλους. 54 level, πάρα πολύ καλά skills, συνέχισε έτσι φίλε. Πάμε στον Losky 1, που είναι 50 level, 50 ρικανιστικά όλα αυτός που το τελευταίο, πυράβλους δεν έχει, ελπίζω να βάζει τις μάχες. 50 level, πολύ καλά τα skills για το level σου, συνέχισε έτσι φίλε. Πάμε στον Nikos 13, 44 level, 50 ρικα όλα αυτός από τον δεξιοτήτων, πυράβλους δεν έχει, ελπίζω να βάζει τις μάχες. Εντάξει, καλά είναι τα skills σου, θα μπορούσαν λίγο καλύτερα. Αλλά εντάξει, πολύ καλή προσπάθεια. Sorry αν ακούτε κανένα θόρυβο απ' έξω, γιατί είμαι εδώ στο μπαλκόνι και ακούτε κάτι σκυλιά, κάτι φωνές, οπότε sorry. Εντάξει, είναι κάπως ενδιαφέρον να ακούτε τέτοιες φωνές, αλλά εντάξει, άμα σας πειράζει, sorry. Θα μπορούσα να τους πω να σκάσουν, αλλά δεν είναι ωραίο πιστεύω, οπότε άστο καλύτερα. Πάμε στο επόμενο, στο GoGo ή GoGo ή GoGo, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Πιο σωστό είναι GoGo, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και αλλιώς. Πριν τα αρκανιστικά όλα εκτός από το τελευταίο, πυράβλους δεν έχει, ελπίζω να βάζει τις αποστολές. Πολύ καλά τα skills σου για το level σου, συνήθισε έτσι, τα πας πολύ καλά. Πάμε στον Versace, 38 level, πολύ καλά, πολύ καλά ενισχυτικά πήγα να πω, εντάξει. Πριν τα αρκανιστικά, δεκάρικο νομίζω το τελευταίο, δεν ξέρω γιατί. Έχει πυράβλους, ωραίος, 38 level, πάρα πολύ καλά τα skills σου για το level σου, πολύ καλά. Δεν έχω τι να σου πω, είσαι τέλειος στα skills για το level σου, πολύ ωραίος. Και προσπάθησε φίλε, άμα βλέπεις το βίντεο, να ανεβαίνεις λίγο στα level, γιατί έχεις μείνει πίσω με τους άλλους, έχουν φτάσει 50 σχεδόν και εσύ σε 38 προσπάθησε να φτάσει 50. Πάμε στον Κρυώνας, νομίζω διαβάζεται, δεν είμαι σίγουρος, sorry φίλε αν το διαβάσα λάθος. 50 αρκανιστικά όλα, πυράβλους έχει, 34 level,
Εντάξει, θα μπορούσαν λίγο καλύτερα τα σκύλ σου, αλλά παίζει από 14 από ό,τι βλέπω. Οπότε είσαι μια χαρά, συνέχισε έτσι φίλε. Πάμε και στον Super Bill, που είναι 28 level, 25 ρικάνε θετικά όλα, πυράβλους δεν έχει, ελπίζω να βάζει μάχες. Εντάξει, καλά τα σκύλ σου θα μπορούσαν πολύ καλύτερα, αλλά εντάξει, καλή προσπάθεια και προσπάθησε να ανέβει λίγα παραπάνω level γιατί είσαι πίσω φίλε. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι παίχτες της ομάδας, εντάξει, κάποιοι ήταν καλοί, κάποιοι κακοί. Πάμε και σε εσάς που είστε αρκετά άτομα. Πάμε στο Μπουκαλάκης. Μπουκαλάκης, ναι, σωστά. 80 level, 50 αρκετά σχεδόν όλα. Πυράβλους δεν έχει. Λογικά θα βάζει μόνο στις μάχες. The Legend το έχει ονομάσει, που είναι 16 level, αλλά 4 για τη δεύτερη δεξιότητα. 80 level, αρκετά καλά skills. Η δύναμη πιστεύω είναι για τις ειδικές, λογικά. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ καλά για, το skill, για τα level σου. Πολύ ωραίος. Και ομάδα σου αυτή. Εντάξει, καλά τα πας. Καλή ομάδα. Επέκταση, εντάξει, είσαι λίγο κάτω από μένα, αλλά εντάξει, καλή ομάδα. Πάμε πίσω στο Nick Fast 1 τώρα. 40 level, 50 ρικανιστικά όλα, πυράβους δεν έχει, 40 level. Αρκετά καλά τα σκύλους για το level σου φίλε, πολύ ωραίο, συνέχισε έτσι. Πάμε στον Γκοστούλης, Γκοστούλης νομίζω. 93 level, 50 ρικανιστικά όλα, πυράβους έχει, ωραίος, έχει το Noah, ναι. 8 level για την τρίτη δεξιότητα, πολύ ωραίος, 93 level. Πολύ καλά τα σκύλου σου εδώ, level σου. Συνήθω έτσι τα πα πολύ καλά, φίλε. Χαβαλένθια. Δεν νομίζω να είναι δικιά σου ομάδα, όχι. Οπότε πάμε επόμενο. Πάμε στον Κλαψιάρη 69, που είναι 109 level, 50 ρικάνε σχετικά όλα σχεδόν. Έχει πυράβλου, ωραίο. Έχει πάρει και τον Κλόπφερ. 6 level, αλλά 4 για την πρώτη δεξιότητα. 109 level. Πολύ καλά τα σκύλου σου εδώ, level σου. Συνήθω έτσι, φίλε, τα πα πολύ καλά. Πάμε στον Ξενοδόχο, που είναι 107 level, 50 είναι κανιστικά όλα, ωραίος, πυράβλους λογικά θα βάζει τις μάχες. Έχει το Bugs Bunny, καλό όνομα. Ένα level το έχει, λογικά θα το έχει πάρει τώρα ή θα το έβαλε τώρα σε χρησιμοποίηση. Πόσο είπαμε, 107 level, πολύ καλά τα σύλλησε το level σου. Δεν έχω κάτι να σου πω να βαθμίσεις, πολύ καλό, συνήθισε έτσι. Η ομάδα σου δεν είναι δικιά σου, ωραία. Να δούμε και το Κλαψιάρης άμα ήταν κάποια δικιά του ομάδα. Γιατί λένε κάποιοι παίχτες ότι ναι, ας πούμε αυτός είχε δικιά του ομάδα. Παρά λίγο πήγα να το δείξω. Εντάξει, έχει καλούς παίχτες σε level, βοηθούς ξέρω εγώ να τους βοηθάνε στην ομάδα του. Καλώς σε επέκταση πέναν και την ομάδα σου. Χωρίς να θέλω να πω κάτι, απλά το λέω. Εδώ ο MM123 μου είχε πει να το δείξω στο GR14 που το λένε MM4123. Ωραία. Λοιπόν, έχουν βάλει και αυτό τώρα που μπορείς να βάλεις άλλο εδώ πέρα. Στο GR14 νομίζω. Εντάξει, καλό από τη μία αυτό, αποθήκευση, κρυψό να το βάλα, τώρα δεν νομίζω, ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, να το ράψουμε. 4M123 νομίζω ήταν. Ναι, ωραία, να το δούμε, 107 level, δεν είναι μεγάλο level. 107 level όπως είπαμε, 50 αρκετά όλο αυτός από το πρώτο που είναι το πιο σημαντικό πιστεύω. Πυράβλους έχει, ωραίος. Πολύ καλά σκύλους για το level σου φίλε μου, πολύ ωραίος, συνέχισε έτσι. Έχεις και τον Ράμπο που είναι άλλο ένα level για την τρίτη δεξιότητα, πολύ ωραίος. Πάμε στον Τζούτζου. Μου είχαν πει και κάποια άλλα άτομα να τους δείξω σε τέτοιο, σε κάποιο άλλο GR. Απλά μου το είχατε γράψει στο YouTube και εγώ σας λέω να μην το γράψετε στο YouTube. Σας λέω να μου γράψετε μήνυμα στο Hero Zero εδώ πέρα στο account μου, σε μήνυμα. Οπότε αυτό μην γράφετε στα σχόλια κάτω τον παίχτη σας, θα μου το γράψετε εδώ πέρα. Πάμε στον Τζούτσου που είναι 99 level, 50 ρικανιστικά όλα, πυράβλους έχει. Έχει τον Μαμούνα, καλό όνομα, παρόλο που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. 8 level ακόμα για την πρώτη δεξιότητα, 99 level, αρκετά καλά τα σκύλους το level σου, πολύ ωραίος. Είσαι σχεδόν με μένα, πάρα πολύ καλός, συνέχισε έτσι φίλε. Πάμε στον Τζουμένε Κάκος, έτσι διαβάζεται νομίζω, σωρά μεγάλο λάθος, φορτώνει. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, να με σπετάξει όμως. Μάλιστα, εντάξει, για 4 παίχτες τώρα, 5-6 πόσους είχαν, πόσους ήτανε, μας κόλλησε. Ωραία ξεκόλλησε, ευτυχώς που μας πέταξε. 94 level, 50 αρκετικό το πρώτο μόνο, περιάβλους έχει, ωραίος, έχει το Βούφι. Καλό ονοματάκι για σκύλο. 2 level για την πρώτη δεξιότητα, 94 level, πάρα πολύ καλά τα σκύλους για το level σου, είναι έτσι φίλε. Ραφ Ντίμο, πάμε στο Ραφ Ντίμο. Ντίμο, ναι, 145 level, 50 αρκετό το πρώτο. Πυράβλους έχει, έχει τον Κλόπφερ, έχει και ελεύθερη υποδοχή τροποποίησης. Θέλει 3 level για την πρώτη δεξιότητα, 145 level.
Καλά, τα σκέψη σου θα μπορούσαν να είναι λίγο καλύτερα ακόμα, αλλά εντάξει, καλή προσπάθεια, ωραίο, συνέχισε έτσι. Πάμε στον Black Panther που είναι 60 level, 25 αρκανιστικά όλα, πυράβλους δεν έχει, έχει το Rambo 2 level. 60 level, καλά τα σκύρ σου, η δύναμη λίγο πίσω λογικά για τις ειδικές το χαλάς και εσύ. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά τα σκύρ σου, συνέχισε έτσι. Πάμε στον Sir Chol, Chol νομίζω. 37 level, 50 αρκανιστικά μόνο το πρώτο, πυράβλους έχει, 37 level. Καλά τα σκύρ σου, θα μπορούσαν να λίγο καλύτερα, αλλά καλή προσπάθεια, συνέχισε έτσι φίλε. Πάμε στον Car 100 που είναι 104 level, 50 αρκανιστικά όλα, πυράβλους έχει. Έχει τον Julio που θέλει 30, που θέλει 3 level, sorry. Φυσάει κιόλας, sorry αν ακούγεται στο βίντεο. Θέλει 30 level για την κοσάρα του, στο pet για το level, 104 level. Αρκετά καλά σκύλεις για το level σου, συνέχισε έτσι φίλε, θα πας πολύ καλά. Πάμε και στον Jordan 04 που είναι 18 level, 50 αρκανιστικό μόνο το πρώτο. Πυράβλους δεν έχει, 18 level, από ό,τι κατάλαβα το έχει φτιάξει σήμερα. Καλά τα σκύλ σου για πρώτη μέρα, πολύ καλά φίλε μου, συνέχισε έτσι. Τώρα δεν νομίζω να μου έχει πει κάποιος άλλο να το δείξω σε κάποιον άλλο GR, κάτσε να δω. Πού έχεις, δεν είναι αυτός. Δεν είναι κάποιος από αυτό, αυτός δεν θα είναι. Δεν θα είναι, τον έδειξα. Ναι. Ναι, ναι, οπότε δεν είναι κάποιος άλλος, δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον να δείξω. Άμα ξέχασα κάποιον, sorry. Όπως ήταν εδώ, δείξω στο επόμενο βίντεο μου, γράφει μήνυμα εδώ πέρα, όχι στο YouTube κάτω στα comments, εδώ πέρα στο παίχτη μου, μην γράψετε κάτω στα comments το όνομά σας, του παίχτη σας. Γράψτε μου εδώ πέρα και ό,τι άλλο θέλετε. Γράψτε comment για το βίντεο, ό,τι θέλετε. Έτσι, αυτό ήταν το βίντεο. Όποιος θέλει να μπει στην ομάδα μου, δεν έχουμε χώρο αυτή τη στιγμή. Θα σας πω εγώ τα χρειαστούμε άτομα, προς το παρόν είμαστε κουμπλέ. Όποιος θέλει να στιάξει παίχτη, να τον έχει, ξέρω εγώ, να ανεβαίνει level και όταν έχουμε χώρο να τον βάλω. Και αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το like. Γράψτε και ένα comment κάτω για το βίντεο, αν σας άρεσε. Πατήστε και την εγγραφή ή το subscribe με κόκκινα γράμματα που είναι, το κόκκινο κουμπάκι, το πατάτε. Και εντάξει, έχουμε ανεβεί 10 subscribers. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν είναι πολύ, αλλά για αυτό το κανάλι είναι αρκετά, πιστεύω. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά για τους 500 subscribers. Έτσι. Αυτό και θα σας βάλω και μια καμπάνα όταν πατήσετε το subscribe όσοι δεν το έχουν πατήσει. Όσοι το έχετε πατήσει, μην το ξαναπατήσετε, δεν χρειάζεται, έχετε κάνει τη δουλειά σας. Θα σας βγάλω και το καμπανάκι και θα πατήσετε όλες τις ειδοποίησεις για να σας έρχονται ειδοποίησεις όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο για το κανάλι μου. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Bye.